Καλησπέρα. Αρχίσαν τελική σήμερα, το περιμέναμε πώς και πώς όλοι, νομίζω και οι δύο ομάδες, μετά από μια μακρά σεζόν και δύσκολη σεζόν, ειδικά για μας, που είχαμε αρκετά κενά. Και προσπαθήσαμε όλο αυτό το διάστημα να κρατήσουμε λίγο το ρυθμό μας, χωρίς παιχνίδια, μόνο μέσα την προπόνηση. Και αυτό ήταν κάτι δύσκολο, αλλά τα καταφέραμε. Έγινε το 1-0. Περιορίσαμε κάποια κομμάτια που θέλαμε του κεραυνού, όπως τη δημιουργία, είχε 10 assist και τον οδηγήσαμε την άμυνά μας, σκόραρε μόνο 60 πόντους σε αρκετά λάθη, είχε 15, είχαμε 8. Και νομίζω κάπου εκεί, γιατί όλα αυτά από τα μάτς κρίνουν τις λεπτομέρειες, κάπου εκεί κρίθηκε ο αγώνας. Συγχαρητήρια στα παιδιά, στους παίχτες, για όλη την προσπάθεια. Το ξεχνάμε σήμερα αυτό το παιχνίδι. Είναι 1-0. Το πρωτάθλημα κρίνεται στις 3 νίκες και προχωράμε. Και συγχαρητήρια επίσης και στο κεραυνό και στον προπονητή και στα παιδιά του κεραυνού, γιατί έγινε ένα πολύ καλό παιχνίδι, ανταγωνιστικό, όπως συμβαίνει πάντα τα τελευταία χρόνια μεταξύ των δύο ομάδων. Καταρχήν, να δώσω τα συγχαρητήρια μου στην ΑΕΚ για την νίκη της. Έχει κάνει το 1-0. Θα συμφωνήσω με τον coach ότι σίγουρα από την πλευρά τους, της ΑΕΚ, είναι δύσκολο μέσα από τα κενά να διαχειριστείς, να κρατήσεις την ομάδα σε γρήγορση και να κρατηθεί η φόρμα της ομάδας. Είναι όντως δύσκολο. Όπως είναι πολύ δύσκολο και για τη δική μας ομάδα που ήρθαμε σε αυτήν τη σειρά, έχοντας παίξει μέχρι τώρα στην ουσία ακόμη ένα πρωτάθλημα με 16 παιχνίδια, σίγουρα σου δίνει καλύτερο ρυθμό, αλίμονο. Αλλά υπάρχει και η καταπώνηση των παιχτών και οι τραυματισμοί. Θέλω να συγχαρώ τους παίχτες μου, γιατί κάποια παιδιά σήμερα έχουν παίξει με σοβαρά προβλήματα τραυματισμών, αλλά ήθελαν να παίξουν. Εκτός από τον Ρος, που ελπίζουμε σε κάποια φάση στη σειρά να τον έχουμε, ο οποίος μπορεί να μας βοηθήσει πάρα πολύ. Εντάξει, ήμασταν πολύ ανταγωνιστικοί, έγινε ένα κλειστό παιχνίδι, χαμηλό σκορ. Νομίζω ότι καταλυτικό ρόλο έχει παίξει σίγουρα και η συμμετοχή του Αμπουγκάρ, ένας παίκτης ο οποίος μας δίνει πάρα πολλά, έχει παίξει μόνο 17 λεπτά λόγω της φθοράς των φάουλ. Έχουμε να μάθουμε από αυτό το παιχνίδι, η σειρά τελειώνει στις 3 νίκες και ανυπομονούμε για τη συνέχεια. Ξανά τα συγχαρητήρια μου στην ΑΕΚ. Ξεκινήσαμε το καλημέρα, είναι καλή η τελική, οι δύο καλύτερες ομάδες και ελπίζομαι να συνεχίσουμε να βλέπουμε έτσι παιχνίδια μέχρι το τέλος. Καλησπέρα για μένα. Νομίζω σήμερα γίνεται ένα πολύ καλό και ανταγωνιστικό παιχνίδι. Ανάλογα από ό,τι είδαμε στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, κοιμάθηκε σε χαμηλό σκορ. Νομίζω εντάξει, παίζει και η ότι είναι τελική, με περισσότερη πίεση. Νομίζω εμείς προσωπικά περίμενα ότι ανησυχούσα τον, γιατί εδώ και ένα μήνα περίπου έχουμε παίξει ουσιαστικά μόνο με το παραλίμνη τα 3 παιχνίδια. Είμαστε καλύτερα από εκείνο που προσωπικά περίμενα σαν Παναγιώτης. Νομίζω ότι δίκαια κάναμε το 1-0. Ξεκινήσαμε πάρα πολύ καλό το παιχνίδι. Ο κεραυνός μπήκε και αυτό στο παιχνίδι, ισοφάρισε, μπήκε και μπροστά μια φάση. Μετά στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου μπήκαμε μπροστά. Στο 3ο δεκάλεπτο πήγαμε να ξεφύγουμε με 10 πόντους. Είχαμε εκεί τα φάουλ του Σέιν και του Ρικ, που είναι τα δύο γκάρτ στην ουσία για μας μαζί με τον Ιάκωβο. Έτσι, παρόλο ότι είχαμε τα φάουλ, δεν νομίζω να κινδυνεύσαμε στο τέλος. Νομίζω ότι δίκαια κερδίσαμε τον 1-0. Θεωρώ ότι η σειρά θα πάει μακριά. Από απόψε, εμείς ξεχνάμε το παιχνίδι. Έχουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι στο Στρόβολο. Ο κεραυνός είναι πολύ ανταγωνιστικός. Έχει μια δυνατή έντρα, παρόλο ότι δεν έχει κόσμο. Και βλέπουμε το επόμενο παιχνίδι. Να δούμε και την κατάσταση του Ανδρέα του Σιζόπουλου, που είχε ένα δυνατό χτύπημα, και θα δούμε πώς προχωράμε. Συγχαρητήρια και στον κεραυνό για το ανταγωνιστικό παιχνίδι και βλέπουμε τη συνέχεια. Ευχαριστώ. Και εγώ με τη σειρά μου να συγχαρώ τη ΝΑΕΚ για το πρώτο βήμα στους τελικούς του Κυπριακού Πρωταθλήματος. Στάθηκε καλύτερα στα τελευταία λεπτά η ΑΕΚ, και αυτό δίκαια πήρε την νίκη.
Εγώ από την πλευρά μου θέλω να σταθώ μόνο στο αυτό που θέλω να κρατήσουμε σαν Κεραυνό σήμερα, ότι βγάλαμε ενέργεια, βγάλαμε πάθος παρόλο τις απώλειες που είχαμε του Μο, του Ρον που ήταν τραυματίας. Βγάλαμε πάθος, βγάλαμε ενέργεια και διεκδικήσαμε το παιχνίδι μέχρι το τέλος. Είναι σειρά τριών αγώνων, περιμένουμε το επόμενο παιχνίδι την Τρίτη.